Νίκη, υπάρχει γενική δυσαρέσκεια για την Τουρκία στις Βρυξέλλες αλλά και στις πρωτεύουσες. Ακόμα και χώρες που υποστήριξαν την Τουρκία στην τελευταία σύνοδο κορυφής νιώθουν προδομένες και εκτεθειμένες από τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, υπάρχει λίγη όρεξη στις Βρυξέλλες καν να συζητηθεί το θέμα της Τουρκίας. Γιατί, όπως θυμόμαστε, την περασμένη φορά οι ηγέτες είχαν δώσει περιθώριο ως τον Δεκέμβρη στην Τουρκία για να αντιδράσει θετικά στις εκκλήσεις των Βρυξελών. Όλοι ωστόσο κατανοούν ότι υπάρχει ανάγκη να σταματήσει η τουρκική προκλητικότητα, την οποία θεωρούν πάντως νίκη προσωρινή. Όπως μας έλεγε ο Ευρωπαίος διπλωμάτης, η κίνηση Ερντογάν να επαναφέρει το Roots Race εκτιμάται ως μια προσπάθεια που κάνει ο Ερντογάν προκειμένου να σώσει τα προσχήματα στο εσωτερικό της Τουρκίας. Δηλαδή, παρόλο που η απόφαση της Συνόδου ήταν τρεις παράγραφοι θετικές για την Τουρκία, για διάλογο, για αυτά που ζητάει η Τουρκία και μία παράγραφος με αναφορές σε ενδεχόμενες κυρώσεις, η Τουρκία έχει κρατήσει τις κυρώσεις, έχει κρατήσει δηλαδή αυτή την παράγραφο και θέλει να κάνει, λένε εδώ οι διπλωμάτες, επίδειξη ισχύως. Γι' αυτό θεωρούν ότι είναι κάτι προσωρινό και το θέμα του Roots Race, αλλά και τα Βαρόσια. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, Νίκη, δεν μιλάμε για κυρώσεις της Σύνοδο Κορυφής. Δηλαδή, είμαστε αρκετά μακριά από εκεί. Αυτό που πρέπει να περιμένουμε είναι σκληρές λέξεις ξανά και μάλιστα στο πλαίσιο μιας δήλωσης του Πρόεδρου Σαρλ Μισελ, όχι στα επίσημα συμπεράσματα. Διπλωματικές πηγές πάντως αναφέρουν ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν τη δυνατότητα να ξαναφέρουν στο τραπέζι τη λίστα των κυρώσεων και αν δεν συζητηθούν τώρα, να πάνε για τη Σύνοδο Κορυφής στην έκτακτη που θα γίνει τον Νοέμβριο. Εντάξει, είναι αυτονόητη η δυνατότητα κάθε κράτους να θέτει τα ζητήματα που το αφορούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Να δούμε τι θα γίνει, τι θα επιλέξει να κάνει η Αθήνα και η Λευκοσία.